μια προσπάθεια να αναδείξουμε τα τεράστια προβλήματα των αθλητικών υποδομών που υπάρχουν στην πόλη των Γιαννινών. Έχουμε καταθέσει σαν Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας επίκαιρη ερώτηση ακριβώς για όλα αυτά τα ζητήματα πάνω από δύο μήνες. Με διάφορες προφάσεις ο Υπουργός, ο κ. Βρούτσης, αρνείται να τις συζητήσει. Καταλαβαίνουμε πάρα πολύ καλά τη δύσκολη θέση που είναι, ιδιαίτερα μετά το συμβάν που είχαμε στο κλειστό πολεμητήριο και την αποκόλληση του πάνελ, που ευτυχώς από καθαρή τύχη δεν υπήρχαν παιδιά για να έχουμε πολύ δυσάρεστες εξελίξεις. Φυσικά δεν μπορεί να μην συλλητεύσουμε και την ανακοίνωση της διοίκησης του ΠΕΑΚΙ, που τελείγω ότι πολύ μετά από αυτό το τραγικό συμβάν είπε ότι γίνονται προσπάθειες στο μέτρο του δυνατού. Πιανού μέτρου και πιανού δυνατού πραγματικά χωράει η ασφάλεια των παιδιών, η ίδια τους η ζωή. Πραγματικά αυτό το πράγμα είναι πέρα από κάθε λογική. Βεβαίως, είμαστε σήμερα εδώ στο Πανεπιρωτικό, το μοναδικό Ολυμπιακών Προδιαγραφών στάδιο που έχει η πόλη μας, ακριβώς να αναδείξουμε αυτά τα ζητήματα. Φυσικά, όταν έρχονται διακρίσεις από γιαννιώτισες και γιαννιώτες αθλητές, οι φιέστες περισσεύουν, τα μεγάλα λόγια, υποσχέσεις, που όμως πάρα πολύ γρήγορα, όταν απομακρυνθούν από τα φώτα της δημοσιότητας, ξεχνιούνται. Εδώ λοιπόν προπονιούνται οι γιαννιώτες αθλητές, σε αυτό εδώ το ταρτάν που κυριολεκτικά είναι διαλυμένο όπως βλέπετε, που δεν μπορεί να επισκευαστεί αλλά πρέπει να αντικατασταθεί. Εδώ είναι ο στίβος, εδώ είναι όπως βλέπετε το σκάμα, το οποίο πραγματικά τα νέα παιδιά που ονειρεύονται και παλεύουν και πασχίζουν να γίνουν οι αυριανοί πρωταθλητές, οι αυριανοί Τεντόγλου, εδώ πέρα προπονούνται. Σε αυτό εδώ το σκάμα, αυτή είναι η κατάσταση. Και βέβαια όταν βρέχει, και αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία, όταν βρέχει λοιπόν, που στα Γιάννενα βρέχει συχνά, πυκνά, περισσότερο από κάθε άλλη περιοχή της χώρας μας, οι αθλητές προπονούνται όχι σε κάποιο κλειστό προπονητήριο, γιατί δεν υπάρχει, αλλά προπονούνται ακριβώς κάτω από την κερκίδα, σε μια στοά, κυριολεκτικά στοά, 1x1,80 μήκους 100 μέτρων. Εδώ προπονούνται λοιπόν οι αυριανοί πρωταθλητές. Και φυσικά τα γήπεδα ποδοσφαίρου, τα οποία είναι σε αυτή την άθλια κατάσταση, όπως βλέπετε σε αυτό εδώ το συγκεκριμένο γήπεδο, απαγορεύεται και να βάλεις και γκολ, δεν μπορείς να πλησιάσεις από την κακή κατάσταση που είναι. Αλλά πέρα από αυτό, απαγορεύεται αυστηρά η είσοδος στο κοινό. Ένα στάδιο το οποίο είναι σε καλή κατάσταση, υποχρεωτική κατάσταση, είναι και αυτό κλειδωμένο και χρησιμοποιείται αποκλειστικά από την ΠΑΕ της πόλης. Τα δε δύο γηπεδάκια πίσω μας, 5x5, είναι κλειδωμένα και σε κατάσταση διάλυσης. Το ίδιο ισχύει και για τα γήπεδα βόλεϊ και πάει λέγοντας. Αν μπει κανείς μέσα βέβαια, εκεί που φιλοξενούνται, που στεγάζονται οι αθλητές και οι αθλήτες του Taekwondo, της ενόργανης γυμναστικής, του κλασικού αθλητισμού κτλ, θα δει ότι πέρα από όλα τα άλλα υπάρχει υγρασία, υπάρχουν μια σειρά προβλήματα. Τα ντουζ, 11 ντουζ κυριολεκτικά, δεν υπάρχει κανένα, δεν λειτουργεί κανένα ντουζ και αυτά πρέπει να αναδειχθούν όλα αυτά τα ζητήματα. Ο φωτισμός είναι λυπής, αν και πρέπει το βράδυ, όλο το καλοκαίρι, κυριολεκτικά δηλαδή, οι γιαννιώτες και οι γιαννιώτισες που έρχονταν εδώ να αθληθούν, να τρέξουν, τρέχαν με τα φώτα από τα κινητά τους. Όμως να μην αδικήσουμε, ίσως από όλη αυτή την παρέμβαση, χθες τουλάχιστον υπήρχε ένας, ας το πούμε έτσι, ένας φωτισμός αξιοπρεπής. Η κεντρική θέρμανση δεν υπάρχει, δεν λειτουργεί καθόλου και πάει λέγοντας. Αυτή γενικά είναι η κατάσταση των αθλητικών υποδομών εδώ στο Πανεπιρωτικό στάδιο, επαναλαμβάνω, το μόνο Ολυμπιακών Προδιαγραφών. Δεν είμαστε ούτε διατεθειμένοι, ούτε μπορούμε να ανεχθούμε ο γιαννιώτικος λαός αυτήν την κατάσταση, ούτε φυσικά και μας ταιριάζει. Έχουν τεράστιες ευθύνες όλοι, φυσικά πρώτα και κυρία η κυβέρνηση, ο Δήμος, η Περιφέρεια. Εμείς καλούμε λοιπόν τα ερασιτεχνικά σωματεία, το γιαννιώτικο λαό να πάρει την υπόθεση στα χέρια του. Τώρα άμεσα να γίνουν όλες εκείνες οι απαραίτητες παρεμβάσεις που χρειάζονται για να αποδοθεί στα ερασιτεχνικά σωματεία αλλά και στο γιαννιώτικο κοινό ο χώρος για να μπορεί να υπάρχει πρόσβαση οποιαδήποτε ώρα και μέρα για να αθληθούν και οι αθλητές αλλά και ο γιαννιώτικος λαός. Σαν Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας θα συνεχίσουμε αυτήν την πρωτοβουλία οπωσδήποτε και θα επιμείνουμε και στη Βουλή και παντού, γιατί αυτή η κατάσταση πραγματικά όχι απλά δεν μας ταιριάζει, είναι μια κατάσταση η οποία μία λέξη μόνο μπορεί να τη χαρακτηρίσει, ντροπή.